Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης, TV100 της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Το 2021, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε από τις πολλές εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν συμπληρωθεί 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ίσως στην αρχή αυτού του έτους και με όσα πριν μπει το έτος μας έλεγαν για αυτή την 200 ετία, να περιμέναμε κάτι διαφορετικό να ακούσουμε, να δούμε. Μια γενική αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, που θα έδινε και μια προοπτική. Έχω την εντύπωση πως μάλλον αυτοί που είχαν αυτή τη σκέψη θα έχουν απογοητευτεί. Ωστόσο, έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις, έχουν κατατεθεί πολλές απόψεις, έχουν αποκαλυφθεί πολλές θέσεις και προσωπικότητες για το τι πρεσβεύουν και για την Επανάσταση και την διαχρονία του ελληνισμού. Και καθώς τελειώνει ο χρόνος, βρισκόμαστε ήδη ένα μήνα περίπου πριν ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος, πριν τελειώσει ο χρόνος, νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση και των όσων ακούστηκαν, να δούμε δηλαδή γενικά την πορεία της Επανάστασης και λιγότερο στις λεπτομέρειες της. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Τώρα, τι από αυτά τα πολλά έχουμε αφομοιώσει είναι μια άλλη ιστορία. Άλλωστε εδώ τώρα δεν έχουμε αφομοιώσει τόσα και τόσα πράγματα σε αυτά τα 207 χρόνια. Δεν έχουμε αφομοιώσει κυρίως αυτό το φορτίο που φέρουμε ως Ελλάδα και Ελληνισμός, αλλά αυτό είναι η ιστορία μιας άλλης εκπομπής. Να αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια αποτίμηση και ένα από τα βιβλία που έχω διαβάσει και έχει ενδιαφέρον, διότι ακριβώς κοιτάει με μια μικρή αναφορά στα γεγονότα, κοιτάει μια λογική αποτίμησης το 21 και την πορεία του και την πορεία του ελληνισμού, είναι το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, 1821-2021, Ρέκβιεμ, η Αναγέννηση. Αυτό το βιβλίο που βλέπετε στην οθόνη σας, το οποίο θα παρουσιαστεί και εδώ στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου την Κυριακή. Ποιο είναι το ερώτημα, το βασικό ερώτημα που θέτει και το βιβλίο? Αυτά τα 200 χρόνια, καθώς τα αποτιμούμε αυτή τη στιγμή, μας οδηγούν στη σκέψη ότι η Ελλάδα οδηγείται σε μια φθήνουσα πορεία ή μπορούν να αποβούν χρήσιμα αυτά τα χρόνια ως αποτίμηση και να δώσουμε μια προοπτική. Και η προοπτική, κυρίες και κύριοι, και με συγχωρείτε για αυτό το μακρύ, για αυτή τη μακρά εισαγωγή, η προοπτική δεν δίνεται χωρίς όραμα. Για να πάνε μπροστά οι κοινωνίες που δεν έχουν όραμα, στην καλύτερη περίπτωση πηγαίνουν με σημειωτών. Για να πάμε μπροστά χρειάζεται ένα όραμα. Αυτό το όραμα μέχρι το 22 ονομαζόταν Μεγάλη Ιδέα. Τώρα πώς θα ονομαστεί και ποιο θα είναι? Αυτή θα είναι η κατάληξη της σημερινής εκπομπής. Παρακαλέσαμε τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά που έγραψε αυτό το βιβλίο και είναι και ένας πολυγραφότατος Έλληνας, από τους πιο διαβασμένους και πιο πολυγραφότατους συγγραφείς, να είναι σήμερα μαζί μας. Θα το δούμε στην οθόνη μας. Καλησπέρα, κύριε Καραμπελιά. Καλησπέρα, κύριε Σαββή. Και μαζί μου εδώ στο στούντιο της TV100 στη Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος Γιώργος Ρακάς, που και αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο για την Επανάσταση στη Μακεδονία. Ένα θέμα το οποίο δεν θίχτηκε πολύ αυτά τα χρόνια, διότι όπως και με την Επανάσταση του 21, βέβαια με τον κύριο Καραμπαλιά δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής όλα θα συμφωνήσουμε, αλλά και στο βιβλίο, το βιβλίο που διάβασα, είχα μια εντυπωσιακή ταύτιση με αυτά που έχει γράψει. Δεν τονίστηκε όμως σε αυτή την επέτειο, δεν τονίστηκε η συμβολή άλλων περιοχών της Ελλάδας, όπως είναι και της Μακεδονίας, ίσως και άλλων περιοχών. Κατά ψέματα, από αλλού ξεκίνησε η Επανάσταση, αλλού εδραιώθηκε, στην Πελοπόννησο εδραιώθηκε και το ερώτημα τι θα γινόταν αν εκεί που ξεκίνησε, με αυτούς που ξεκίνησε, που είχαν μια διαφορετική αντίληψη από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης στην Πελοπόννησο για το τι σημαίνει η Επανάσταση και πώς πρέπει να εξελιχθεί, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτά βέβαια είναι υποθετικά ερωτήματα, αλλά μπορούν να τεθούν και επιτάπητος και τώρα, στην αποτίμηση που κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Καραμπελιά, έχετε γράψει και άλλοτε για την Επανάσταση που δεν ολοκληρώθηκε, η ανολοκλήρωτη Επανάσταση. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, τότε είναι ανολοκλήρωτη, νομίζω είναι σαφές για τους περισσότερους.
Εντάξει, ελάχιστοι είναι εκείνοι που θεωρούν ότι όλα ολοκληρώθηκαν και όλα έγιναν καλά. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εδαφική της έκταση και επέκταση. Η επανάσταση αυτή σκόπευε, όπως έχει φανεί και από αυτά που γράφει ο Ρήγας Βελεστινγκής, έτσι, και από τη χάρτα του, η οποία βλέπει μια επανάσταση που περιλαμβάνει το σύνολο των περιοχών όπου ζούσαν Έλληνες, ακόμα κι αν ήταν μαζί και με άλλους έθνη και εθνότητες, και στη Φιλική Εταιρεία, το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, έβλεπε μια επανάσταση που θα ξεπερνούσε τα όρια των περιοχών που επικεντρώθηκε, που ήταν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τα νησιά, παρότι έγιναν αρκετές άλλες προσπάθειες, όπως και στην Κρήτη, που δεν είναι τόσο γνωστό. Η Κρήτη ουσιαστικά το 1828 είχε απελευθερωθεί, αλλά δεν περιελήφθη στο νεότερο τότε ελληνικό κράτος, στο νέο ελληνικό κράτος, διότι άλλες ήταν οι βουλές των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως της Αγγλίας. Επομένως, η επανάσταση αυτή, γι' αυτό εξάλλου λέω το πρώτο και μεγάλο μέρος του βιβλίου μου, αφορά αυτό που λέω μεγάλη ιδέα, δηλαδή την προσπάθεια των Ελλήνων επί 100 χρόνια, έτσι, ουσιαστικά μέχρι το 1920-22 λίγη αυτή η ιστορική περίοδος, να περιλάβουν στο ελληνικό κράτος το σύνολο αυτών των περιοχών. Και γι' αυτό θα δείτε ότι από το 1830 μέχρι το 1920 τριπλασιάζεται η έκταση του ελλαδικού κράτους και έχουμε μια σειρά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις. Η Κρήτη είναι ένα παράδειγμα, έτσι, το πιο χτυπητό παράδειγμα. Μέχρι το 1912 που ενσωματώνεται στην Ελλάδα έχει 8 ή 9 επαναστάσεις, μερικές από αυτές μεγάλης κλίμακας, οι οποίες προκάλεσαν μάλιστα το 1897 η επανάσταση στην Κρήτη προκάλεσε και τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Μάλιστα. Έχουμε το Μακεδονικό αγώνα, έτσι, που παίρνει μεγάλες διαστάσεις στα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι γνωστή αυτή η εξέλιξη, έτσι. Θα φτάσουμε εκεί. Άρα, να μείνουμε σε ορισμένα κρίσιμα σημεία. Η επανάσταση είναι 21. Η επανάσταση είναι 100 χρόνια μιας επαναστατικής πορείας. Ναι. Να μείνουμε σε ορισμένα κρίσιμα σημεία, τα οποία ίσως είναι και διευκρινίστα. Διότι λίγο πολύ τα γεγονότα τα ακούσαμε, από το σχολείο τα ξέρουμε, αυτά που έχουμε θίξει, δηλαδή από τίμηση να κάνουμε. Ποιο είναι το δικό μου το πρώτο ερώτημα, διαβάζοντας και το δικό σας και άλλα, έτσι, βιβλία. Το πρώτο ερώτημα που μου δημιουργήθηκε δεν θα το θέσω, γιατί νομίζω ότι έχω δώσει εγώ μια απάντηση. Δηλαδή το θέμα της συνέχειας δεν θα το θέσω, γιατί αν το θέσω και θα σας δώσω το λόγο, θέλουμε άλλες τρεις εκπομπές και δεν θα έχουμε τελειώσει μέχρι το πρωί, μιλάμε εδώ πέρα, έτσι. Δεν το θέτουμε το θέμα της συνέχειας. Αν θέλετε να το θίξετε ακροθυγώς, δηλαδή αν υπήρχαν θύλακες ανθρώπων που διαχρονικά έχουν μια επαφή, συνεχή επαφή με τον ελληνισμό από την αρχαία του εποχή μέχρι σήμερα, εγώ το έχω απαντημένο, νομίζω πολλοί το έχουν απαντημένο. Αν θέλετε να το θίξετε, το θίγετε. Εκείνο που θα ήθελα να θίξω και νομίζω είναι λίγο συζητήσιμο, είναι ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από αλλού, εδραιώθηκε αλλού. Ίσως έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τους λόγους της εδραίωσης της κυρίως στην Πελοπόννησο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν οι πρωταγωνιστές και αυτοί που κυριάρχησαν κυρίως μετά τον Καποδίστρια είχαν την αντίληψη αυτή που λέτε εσείς της μεγάλης ιδέας, δηλαδή να συμπεριλάβουν σε ένα έθνος κράτος που δημιουργούσαν, γιατί ήταν η εποχή των εθνών κρατών, να συμπεριλάβουν το σύνολο του ελληνισμού, ή ήταν βολεμένοι μέσα στο μικροελλαδισμό τους που τελείωνε στην στερεά Ελλάδα. Την ιδέα, η πρώτη φορά που ακούστηκε η μεγάλη ιδέα ήταν από τον Κολέτη, ο οποίος μπορεί να επιδέχεται κριτική στο πώς έδρασε ως πολιτικός, αλλά και αυτός μου φαίνεται φαναριώτης. Άρα δηλαδή ήταν ένας παράγων έξω από τον ελλαδικό χώρο στον οποίο επικράτησε η Επανάσταση. Και εκείνος που προσπάθησε να υλοποιήσει τη μεγάλη ιδέα δεν ήταν κάποιος από την κλασική
από τον αρχικό πυρήνα της Ελλάδας, από την Πελοπόννησο αν θέλετε, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που και αυτός ανήκε στον ελληνισμό που δεν είχε μέχρι τότε ενσωματωθεί στον ελλαδικό κορμό. Δηλαδή υπάρχει μια ιδεολογική διαφορά για το πώς βλέπανε τον ελληνισμό και την πορεία του οι άνθρωποι που ήταν στα μικρασιατικά παράλια, στην Κρήτη, στις περιοχές δηλαδή, ακόμα και στη Μακεδονία, και οι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν και με το αίμα τους πράγματι κέρδισαν και δημιούργησαν ένα μικρό κράτος. Είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα είναι ότι η Επανάσταση μπόρεσε να εδραιωθεί εκεί που υπήρχαν οι προϋποθέσεις γι' αυτό. Το ότι ήταν στα νησιά όπου το ναυτικό μας κατόρθωνε έτσι να επιβάλλει την παρουσία του και συχνά να υποχρεώνει σε ήττες τους Τούρκους. Δεύτερο, στην Πελοπόννησο όπου η τουρκική κατοχή ήταν σχετικά πρόσφατη. Να θυμίσω ότι επειδή η Πελοπόννησος πηγαινορχόταν μεταξύ Ενετών και Τούρκων, η οριστική κατάληψη Πελοποννήσου γίνεται μόλις το 1715. Δεύτερο, έχει μικρό ποσοστό τουρκικού πληθυσμού. Έχει συνέπεια και του προηγούμενου που ανέφερα. Βρίσκεται μακριά από τα στρατιωτικά και πληθυσμιακά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει μία παράδοση ένοπλη, την οποία έχουν και η Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα, και άλλες περιοχές την έχουν, αλλά αυτές είναι σημαντικές, και επομένως κατόρθωσε να εδραιωθεί εκεί, διότι αυτό που προσδοκούσαν ίσως οι φιλικοί και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης όταν ξεκίνησε στη Μολδοβλαχία, ότι θα υπήρχε τουλάχιστον μια συνένεση, αν όχι βοήθεια από την πλευρά των Ρώσων, δεν πραγματοποιήθηκε. Αντίθετα, οι Ρώσοι επέτρεψαν στα τουρκικά στρατεύματα να εισέλθουν στη Μολδοβλαχία, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν χωρίς την άδεια των Τούρκων, και επομένως η Επανάσταση έγινε, εδραιώθηκε εκεί που είχε τις μεγαλύτερες δυνατότητες. Βεβαίως, η Επανάσταση θα μπορούσε, εάν δεν υπήρχαν οι εμφύλιες διαμάχες, όπως το λέει ο Κολοκοτρώνης πολύ καλά, ότι τα πρώτα, λέει, 2 χρόνια πηγαίναμε τόσο καλά, ώστε οι Τούρκοι άκουγαν Έλληνες και έφευγαν μόνο και μόνο στο άκουσμα του ονόματος, αλλά άρχισαν οι εμφύλοι πόλεμοι και μετά και θα είχαμε φτάσει, λέει, αν δεν υπήρχαν, και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο, ακόμα, λέει, και στην Κωνσταντινούπολη. Όμως οι εμφύλοι δεν επέτρεψαν να γίνει αυτό. Επομένως, η μεγάλη ιδέα η οποία έρχεται μετά, ο Κολέτης, ο οποίος προερχόταν από την αυλή του Αλή Πασά, ήταν σύμβουλος του Αλή Πασά, λέγοντας ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνο οι Έλληνες, ήταν μια συζήτηση στη Βουλή περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, λέει, οι Έλληνες δεν είναι μόνο όσοι κατοικούν στο ελλαδικό κράτος, με μια στενή έννοια του όρου, αλλά το σύνολο του ελληνισμού. Και μια μεγάλη ιδέα είναι η απελευθέρωση όλων αυτών των εδαφών. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε, το κίνητρο, η βουκέντρα που λέμε, που έσπρωχνε προς την διαρκή επαναστατική κατάσταση, ήταν πάντα ο ελληνισμός ο αλήτρωτος. Δηλαδή, οι κρητικές επαναστάσεις, οι επαναστάσεις στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, στη συνέχεια στη Μακεδονία, όλα αυτά τα οι κινητοποιήσεις υποχρέωναν το κατεστημένο της Ελλάδας, το οποίο του μικρού ελληνικού κράτους, να μην μπορεί να μείνει σε μια λογική απλού εξυγχρονισμού, όπως έθεταν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ήταν ο Μαυροκορδάτος ή ο Χαρίλαος Τρικούπης, αλλά σε μία λογική που παράλληλα με τον εξυγχρονισμό έβλεπε την ανάγκη επέκτασης και συμπερίληψης του συνόλου των Ελλήνων σε ένα κράτος που θα τους περιλάμβανε όλους. Οι τρεις μορφές οι οποίες είχαν μία τέτοια αντίληψη στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν
Καταρχάς, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος κατόρθωσε έτσι να επεκτείνει και τα όρια του κράτους, διότι αρχικώς οι Εγγλέζοι μας έδιναν μόνο την Πελοπόννησο και τα νησιά, δεν περιλάμβαναν καν τη στερεά Ελλάδα, διότι δεν ήθελαν να υπάρχει επαφή με τα νησιά του, των Επτανήσων, όπου, τα οποία κατήχαν. Πρώτος λοιπόν αυτός, δεύτερος ο Κουμουνδούρος, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο οποίος είχε συμμετάσχει ο ίδιος πολύ νεαρός και στην Κρητική Επανάσταση και ο οποίος κατόρθωσε να επιτύχει την ένωση της Ηπείρου μέχρι την Άρτα και της Θεσσαλίας με τις προσπάθειές του, έτσι, το 1880-81 και τέλος ο Ελευθέριος Βενιζέλος που προέρχεται ακριβώς από το πιο επαναστατικό κομμάτι του ελληνισμού, του αλήτρωτου ελληνισμού, που είναι η Άρα Κρήτη. Υπήρχε μια ιδεολογική διαφορά. Πάντως, εκείνο που μου έκανε επίσης εντύπωση στο βιβλίο σας είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών του Κουμουνδούρου που ομολογώ δεν τα είχα. Δεν έλεγχα τόσο γνωστικά το ρόλο που διαδραμάτισε ο Κουμουνδούρος. Θα το δω και σε άλλα βιβλία, διότι μια πηγή δεν αρκεί. Σε αντίθεση με τον Τρικούπη που είχε μια πιο εσωστρεφή αντίληψη, αλλά είναι πιο προβεβλημένος από την ελληνική ιστορία, ενώ θα έλεγα ότι έτσι πως έχω προσλάβει το ρόλο του Τρικούπη από το δικό σας βιβλίο, νομίζω ότι είναι αδικημένος από την προβολή που έχει στην ελληνική ιστορία. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρακά. Σε αυτά τα ζητήματα, κύριε Ρακά, ναι, και εσείς τα βλέπετε τα πράγματα και με μια ματιά από εδώ πάνω, έχετε γράψει και ένα βιβλίο. Η Θεσσαλονίκη το 21, για να σας ακούσουμε. Ναι, κοιτάξτε, ένα από τα σημαντικά ερμηνευτικά σχήματα που κομίζει το συγκεκριμένο βιβλίο του κ. Καραμπελιά είναι ότι επειδή έχει ασχοληθεί πάνω από 20 χρόνια με την προεπαναστατική περίοδο συστηματικά, ουσιαστικά συνδέει και εξηγεί γιατί οδηγηθήκαμε μέσα στην Επανάσταση του 1821 σε εμφύλιο ο οποίος κράτησε τόσο πολύ και σπατάλησε τόσο άδικα την εθνική ενέργεια. Η απουσία ενός κέντρου, πράγμα το οποίο θα το δούμε σε άλλες επαναστάσεις που συμβαίνουν την ίδια πάνω κάτω εποχή στη Δύση, που να είναι ταυτόχρονα και πολιτικό κέντρο και στρατιωτικό κέντρο και οικονομικό κέντρο, κόστισε στην επανάσταση μια σφριγγυλή ηγεσία που θα μπορούσε να φέρει σε πέρας το επαναστατικό εγχείρημα. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα είχαμε μια διάσπαρτη οικονομική δραστηριότητα, κατεξοχήν η ναυτιλία, οι ορεινές κοινότητες που από ανάγκη αναπτύχθηκαν, δηλαδή επειδή ακριβώς δεν έφτανε η χείρα της Οθωμανικής εξουσίας εκεί, αναδιπλώθηκαν οι Έλληνες έτσι ώστε να μπουν σε μια αργή διαδικασία ανασυγκρότησης, αναγέννησης και διαφωτισμού. Επομένως, κληροδοτείται μια κατάσταση στο 1821 στον αγώνα μέσα, όπου δεν υπάρχει ένα κέντρο, όπως ήταν το Πεδεμόντιο, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ιταλίας, ή αδιαφεσβήτητα το Παρίσι, στην περίπτωση της Γαλλίας. Ο Καραμπελιάς λέει ότι το Πεδεμόντιο, το ελληνικό Πεδεμόντιο, ήταν τα Επτάνησα. Έδωσαν και αγωνιστές, διότι πολλοί από τους στρατιωτικούς ηγέτες της Επανάστασης υπηρέτησαν στον Αγγλικό ή στο Γαλλικό στρατό εκεί, πράγματι. Έδωσαν και προσωπικότητες. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν μια αφετηρία. Ιωνί Πεδεμόντιο, κύριε Σαββίδη, όχι ακριβώς Πεδεμόντιο. Δεν άκουσα. Ιωνί Πεδεμόντιο, πνευματικά, ναι, περισσότερο. Έτσι, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ένας ανεξάρτητος χώρος από τον οποίο. Ακριβώς. Σαν βάση. Αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα και οι Κούρδοι με τη Βόρεια Συρία. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε. Έλατε, σας ακούμε, κύριε Ρακά. Ναι, επομένως οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου η στρατιωτική ηγεσία προκύπτει από τα λαϊκά στρώματα και είναι αυτή ο δημιουργός των επαναστατικών γεγονότων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μία σύγκρουση με τον Οθωμανό κατακτητή και επομένως αυτός που δημιουργεί προϋποθέσεις για να υπάρχει και η πολιτική εξουσία είναι το στρατιωτικό γεγονός, άρα η στρατιωτική ηγεσία. Και από την άλλη έχουμε, αν θέλετε, τους πολιτικούς που προέρχονται από ελίτ οι οποίες κοιτούν προς τη Δύση. Και άρα έχουμε να επιβεβαιώνεται ένα ρήγμα στο εσωτερικό της Επανάστασης, το οποίο, και εκεί είναι ένα ακόμα ερμηνευτικό προτέρημα του βιβλίου, στο οποίο οφείλεται ο μικροελλαδισμός, αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα του διχασμού. Εάν δεν υπήρχε τόσο έντονος ο διχασμός και ένας παρατεταμένος εμφύλιος
όπου κανένας από τους δύο πόλους δεν διέθετε επί της ουσίας τους όρους για να κατησχίσει έναντι του άλλου και γι' αυτό ήταν και τόσο καταστροφική η εμφύλη μέσα στην Επανάσταση, σίγουρα. Και αυτό τα δείχνουν και τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και τα γεγονότα στη Μακεδονία. Δυστυχώς όμως, επειδή ακριβώς δεν μπόρεσαν να φτάσουν ο κύριος όγκος των επαναστατών προς το βορρά, η συμβολή της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης στο 1821 είναι μαρτυρική, κατεξοχήν και θυσιαστική. Δηλαδή είναι οι σφαγές που έγιναν εδώ και η αιματηρή καταστολή που κυριάρχησε και ουσιαστικά είναι όμως μια μεγάλη συνεισφορά, διότι απασχολήσαμε οθωμανικά στρατεύματα, τα καθυστερήσαμε και άρα δώσαμε τη δυνατότητα στην Πελοπόννησο και τη Στερεά να εδραιώσει τον αγώνα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω 2-3 ακόμα ζητήματα, γιατί στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το καινούριο, για τη νέα μεγάλη ιδέα ή για το νέο όραμα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Έχουμε όμως λίγο χρόνο ακόμα να θέσουμε 2-3 ζητήματα. Το πρώτο είναι οι διχασμοί και αν μπορούσαν να απεφευχθούν. Η πρώτη σκέψη που δημιουργείται είναι αυτό που είπατε κι εσείς, αφού λείπει μια αναγνωρισμένη και υψηλού επίπεδου ηγεσία, αρχίζουν οι διαμάχες σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από το ηγετικό και οι διαμάχες αυτές δεν ήταν μόνο προσωπικές μέσα στους χώρους, στο στρατιωτικό και το πολιτικό, ήταν και μεταξύ κυρίως στρατιωτικών και πολιτικών. Και το ερώτημα βεβαίως είναι, επειδή αυτό παρατηρείται παντού, γιατί δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτή η διαμάχη πάντα. Πουθενά δεν μπορεί να αποφευχθεί. Οπουδήποτε υπήρχαν επαναστατικά κινήματα, οι στρατιωτικοί με τους πολιτικούς ερχόντουσαν σε μια αντιπαράθεση. Άρα, από τις αρχές της Επανάστασης έχουμε ένα διχασμό. Ο διχασμός δημιουργεί την Επανάσταση αδιέξοδο. Το αδιέξοδο δημιουργεί οικονομικά προβλήματα. Τα οικονομικά προβλήματα για να λυθούν δεν υπήρχαν χρήματα στο εσωτερικό, αναζητήθηκαν στο εξωτερικό. Αυτοί που τα έδωσαν έδεσαν από το 1922 την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εξαρτημένη από πριν ακόμα δημιουργηθεί ως κράτος, από το 1822. Και αιτία της εξάρτησης είναι ο διχασμός και η ανάγκη να αναζητήσουν δάνεια από ξένες δυνάμεις για να μπορέσουν να την συνεχίσουν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και μετά θα ήθελα να βάλω και το θέμα του μικροελλαδισμού, διότι πιστεύω ότι και μέσα στην Επανάσταση, αλλά κυρίως μετά από αυτούς που κυριάρχησαν, υπήρχε η μικροελλαδική τάση που την ήθελε το πολύ πολύ μέχρι τη Μελούνα και υπήρχε και η άλλη τάση την οποία την αναφέραμε, που ήθελε να την πάρει από τη Μελούνα και να την πάει εκεί που επιχείρησε να την πάει και ο Βενιζέλος το 1922, αλλά πάλι λόγω μιας μικροελλαδικής λογικής που κυριάρχησε την κρίσιμη στιγμή και επιδοκιμάστηκε από την ψήφο του ελληνικού λαού το 1920 και η εκστρατεία απέτυχε και κατέρευσε ένα όραμα το οποίο μια παρουσία ελληνική στη Μικρά Ασία, η οποία χρονολογείται εδώ και 3.000 χρόνια. Σας ακούμε, κύριε Καραμπελιά. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς σε σχέση με τον εμφύλιο, βεβαίως σε όλες τις επαναστάσεις υπάρχουν εμφύλοι, αλλά υπάρχει μία, δηλαδή στη Γαλλική Επανάσταση συγκρούονται διάφορες τάσεις, τελικώς επικρατεί ο Ναπολέον και προωθεί έτσι την γαλλική ηγεμονία στην Ευρώπη. Αν δείτε στην Ρωσία σημαίνει το ίδιο. Τελικώς επικρατεί μία κατεύθυνση που είναι ο Λένιν και η Μπολσεβίκη. Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε στη δική μας περίπτωση είναι ότι υπάρχει ένας διχασμός ο οποίος διαιωνίζεται, δεν λύνεται, δεν υπάρχει μια ενιαία και αναγνωρισμένη ηγεσία, δεν υπάρχει ένωση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και αυτό οδηγεί σε αναπαραγωγή του διχασμού. Η μόνη στιγμή που αυτό μοιάζει λίγο να θεραπεύεται είναι με τον Καποδίστρια, ο οποίος όμως ήρθε πολύ αργά, έτσι έρχεται το 1827. Δεν ξέρουμε αν ήταν από την αρχή, επειδή ήταν αναγνωρισμένος και η Φιλική Εταιρεία προσπαθούσε να τον έχει ως ηγεσία. Και στη συνέχεια, για να πάμε στη νέα μεγάλη εξόρμηση, με τον Βενιζέλο, ο οποίος και αυτός, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ένα κομμάτι του βιβλίου μου που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, έκανε ένα θεμελιώδε σφάλμα, δίνοντας τη δυνατότητα στον διάδοχο Κωνσταντίνο, που έγινε μετά και βασιλιάς, να
έχει την ηγεσία του στρατού σε συνθήκες πολεμικές και άρα δημιούργησε μία βάση διχασμού στην κορυφή της εξουσίας. Δηλαδή είχαμε διχασμό ανάμεσα στον οραματιστή πολιτικό που είναι ο Βενιζέλος και τη στρατιωτική διοίκηση η οποία δίνεται στον Κωνσταντίνο παρότι η Επανάσταση του 1909 έγινε ακριβώς γιατί θεωρούσαν ότι ο Κωνσταντίνος ήταν υπεύθυνος για την ήττα του 1897 και το διχασμό στο στράτευμα και είχαν ζητήσει να φύγει. Οι Βενιζελικοί, κύριε Καραμπελιά, λένε ότι για να κάνεις ένα πόλεμο και το 12-13 στα Βαλκάνια και αργότερα και να πας και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορεί να πας με διχασμένο το λαό. Σου λέω, ποια είναι η άποψη των Βενιζελικών. Γι' αυτό και ο Βενιζέλος επεδίωκε πάση θυσία αυτή την ενότητα ώστε να πάει η ενωμένη και λίγο πολύ δικαιώνεται αυτή η άποψη το 22, διότι ακριβώς αυτή η διάσταση προέκυψε από το 16. Το 22 κατέρευσε όλη η ιστορία διότι υπήρχε αυτός ο διχασμός. Ίσως το διαισθανότανε και αυτό τον κάνει ίσως ακόμα και πιο σημαντικό πολιτικό από ότι τον έχουμε αποτιμήσει τον Βενιζέλο. Καταλάβαινε ότι αν δεν πάει ενωμένος μπορεί να μην κέρδιζε ναι, ούτε τα Βαλκάνια. Κοιτάξτε, προσπάθησε να αποφύγει το διχασμό και αυτός μεγεθύνθηκε. Όταν, κατά τη γνώμη μου, σε μία περίοδο πολεμική ή επαναστατική ήταν ο παράκλητος του λαού στις εκλογές του 12 και πριν και μετά κυριάρχησε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ο βασιλιάς, ο Γεώργιος, ήταν διατεθειμένος να έρθει σε μία συνδιαλλαγή μαζί του, κατά τη γνώμη μου, προσπαθώντας να έχει μία maximum ενότητα, κατόρθωσε να δημιουργήσει όρους που έφεραν το διχασμό. Όχι ότι τον έφερε το διχασμό, αλλά δεν τον απέτρεψε, ενώ κατά τη γνώμη μου μπορούσε να τον έχει αποτρέψει σε μεγαλύτερο βαθμό. Όχι πλήρως. Όταν δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη περίοδος. Η δεύτερη στιγμή είναι το 1914, που τη θεωρώ αποφασιστική, όταν η Ελλάδα καλείται να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και καλείται να παρέμβει στην Καλλίπολη, που τότε δεν είχε οχυρωθεί και οι σύμμαχοι, έτσι, η Αντάντ έδινε στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη και την Ιωνία ήδη από τότε ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή της στον πόλεμο και στην Καλλίπολη, που σημαίνει ότι η πορεία του πολέμου θα ήταν ριζικά διαφορετική, ίσως και σε παγκόσμια κλίμακα. Διότι αν τα στενά ήταν ανοιχτά, όπως καταλαβαίνετε, θα υπήρχε η δυνατότητα να εφοδιάσει τη Ρωσία και πολλά άλλα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Πείτε και το τρίτο για να κάνουμε την διακοπή μας για διαφημίσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Ναι. Και το τρίτο είναι το 1920, τον Νοέμβριο του 1920. Το 1920 που προχωράει σε εκλογές χωρίς να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, λόγος να τις κάνει. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο αποφασιστικός. Προχωράει σε εκλογές στις οποίες ψηφίζουν ένα μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων οι οποίοι ήταν προφανώς ψήφισαν το αντίπαλο στρατόπεδο και ενώ κέρδισε με 50% σε ποσοστά έχασε τις εκλογές και άρχισε βάθινε ο διχασμός και η καταστροφή. Έχασε την κυβέρνηση. Ναι. Έχασε την κυβέρνηση με τη βοήθεια και της αριστεράς η οποία στήριξε τους δεξιούς από τότε. Ορίστε. Η αριστερά και ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη, επειδή υπήρχαν οι συμπατριώτες μας τότε της Φεντερασιών, οι οποίοι είχαν μία αντίληψη η οποία έβλεπε ευρύτερα σχήματα, και η αριστερά και η δεξιά συνασπίστηκαν και έτσι και έδωσαν την κυβέρνηση στο Γούναρη με τα γνωστά αποτελέσματα. Στο μικρασιατικό μέτρο. Όμως σας λέω ότι το παιχνίδι για μένα... Εν πάση περιπτώσει μην τα ρίξουμε τώρα. Το 1915 μπορούσε να έχει κερδιθεί. Γιατί? Διότι τότε η Τουρκία αντιμετώπιζε τους Ρώσους που είχαν φτάσει μέχρι την Τραπεζούντα. Είχαν καταλάβει όλη τη Βόρεια Μικρά Ασία. Αυτά γινόντουσαν το 16. Μετά την επικράτηση των κομμουνιστών οι Ρώσοι άλλαξαν στάση. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε, κύριε Καραμπελιά. Η ευκαιρία ήταν τότε.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τα 200 χρόνια, μάλλον κάνουμε μια αποτίμηση για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Στο στούντιο εδώ της Θεσσαλονίκης είναι ο κύριος Γιώργος Ρακάς, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών και συγγραφέας και μάλιστα έχει γράψει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την Επανάσταση του 21 στη Θεσσαλονίκη. Και μέσω Skype έχουμε συνδεθεί με την Αθήνα και τον κύριο Καραμπελιά και αναφερόμαστε σε ένα βιβλίο που έχει γράψει με το ερώτημα Ρέκβιεμ ή Αναγέννηση για τον Ελληνισμό μετά από την αποτίμηση αυτών των 200 χρόνων. Το οποίο βέβαια το ερώτημα θα το απαντήσουμε τώρα σε λίγο. Δεν χρειάζεται νομίζω να μείνουμε στα γεγονότα, διότι όπως είπαμε έχουν καταγραφεί, έχουν ακουστεί πολλά. Μια αποτίμηση κάνουμε για να δούμε τώρα αν μπορέσουμε να δούμε λίγο το αύριο. Μόνο δύο σημεία θα ήθελα να θίξω και ως ερώτηση και στον κύριο Καρμπελιά και στον κύριο Ρακά. Για τη δική μου ταπεινή γνώμη, η Ελλάδα από το 1830 μέχρι σήμερα έχει αναδείξει δύο πολιτικές προσωπικότητες. Ο ένας ήταν ο Ιψηλάντης που δεν μπόρεσε να προχωρήσει, ο Καποδίστριας που δεν μπόρεσε να προχωρήσει λόγω της δολοφονίας του και ο άλλος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλοι οι άλλοι κάτι κάνανε, βάλανε το λιθαράκι τους ή το βγάλανε μερικοί, αλλά βάλανε λιθαράκι. Δηλαδή, πολιτικοί μεγέθους που θα μπορούσαν να πάρουν μια χώρα όπως έκανε ο Βενιζέλος, την πήρε από τη Μελούνα και την έφτασε στα σημερινά της σύνορα, δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλος και αναγνωρίζει η ιστορία ότι τέτοιος πολιτικός ήταν και ο Καποδίστριας. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, και μια και να τα πάμε και για τη μικρασιατική καταστροφή, να δούμε τώρα την αποτίμηση που θα κάνουμε για τη νέα μεγάλη ιδέα ή για το όραμα. Το δεύτερο είναι ότι ο Βενιζέλος, προσέξτε, μπορεί να λέει αυτά που λέει ο κύριος Καραμπελιάς είναι σωστά, αλλά πίστευε το 20 ότι θα κάνει περίπατο. Όπως πίστευε και ο Καραμαλής το 74 όταν ήρθε, λέει πάω εκεί και πήρε 53%. Έτσι πίστευε και ο Βενιζέλος, διότι είχαν προηγηθεί από γεγονότα τα οποία δικαίωσαν την πολιτική του. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως είναι ιστορικό ζήτημα που έχει τελειώσει. Έχει σημασία και θα ήθελα να το σχολιάσουμε από εδώ και πέρα καθώς θα ψάχνουμε τη νέα μεγάλη ιδέα ότι τον Βενιζέλο, παρά το γεγονός ότι της μικρασιατικής καταστροφής, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, με τη συνθήκη της Λοζάνης τον ζήτησαν να πάει να διαπραγματευτεί. Άρα ακόμη και οι εχθροί του, ακόμη και όλοι όσοι τότε πρωταγωνιστούσαν στα γεγονότα, αναγνώριζαν τη διπλωματική του ικανότητα. Πήγε στη Λοζάνη και πώς κέρδισε, αυτό είναι το στοιχείο που θα ήθελα να σχολιάσουμε, πώς κέρδισε απέναντι στους Τούρκους στις διαπραγματεύσεις. Συνδύασε τη διαπραγμάτευση με το στρατό στον Εύρο. Αν δεν έχεις στρατιωτική δύναμη που να μπορεί να υποστηρίξει τη διπλωματική σου διαπραγμάτευση, δηλαδή την ειρηνική σου διάθεση, και είσαι ξεκρέμαστος, τότε δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε. Η Τουρκία δέχτηκε να παραχωρήσει στη Λοζάνη, γιατί έτσι θεωρείται ότι παραχώρησε, όταν αντιμετώπιζε την απειλή μιας στρατιάς στον Εύρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ρακά και μετά σε εσάς κύριε Καραμπελιά, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε, αποτιμώντας αυτά τα 200 χρόνια, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα μεγάλη ιδέα, ένα νέο όραμα για τον Ελληνισμό και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό. Κύριε Ρακά. Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από την αποτίμηση των 200 χρόνων την οποία θα κάνουμε και με λύπη μου βλέπω ιστορικούς των τμήματων της ιστορίας που μάλιστα διεκδικούν και ρόλο στην Επιτροπή την επίσημη του 2021 ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεκδικούν δάφνες αυθεντίας να ξαναδιαβάζουν το 21 με τα μάτια του διχασμού, να παίρνουν θέση υπέρ του Μαυροκορδάτου σαν να ζούμε μέσα στον εμφύλιο του 21 και να συκοφαντούν τον Κολοκοτρώνη. Αυτού του τύπου οι επαναπροσεγγίσεις 200 χρόνια μετά είναι απείρως καταστροφικές, διότι δεν εστιάζουν στη θετική συμβολή της Επανάστασης τόσο ως προς το τι μας κληροδότησε και άρα ποια θα είναι τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να πατήσουμε προκειμένου να αναγεννηθούμε και να ανατρέψουμε μια πορεία δεκαετιών πτώσης και παρακμής, αλλά και ποια ήταν η συμβολή του 21
σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι συνέβαλε το 21, όχι μόνο το φιλελληνικό κίνημα το αποδεικνύει αυτό, η ευρύτερη πολιτιστική, αν θέλετε, επίδραση του 21 στην Ευρώπη, που συνέβαλε στην διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας, είτε με την διάσταση του ηρωισμού, είτε με την διάσταση της ελευθερίας, είτε με την διάσταση του αγώνα ενός έθνους, που δεν είχε σε ένταση το στοιχείο της παράδοσης, με το νεωτερικό στοιχείο δηλαδή, την είσοδο των μαζών στην ιστορία μία δημοκρατία. Διότι η Ελληνική Επανάσταση διεκδικούσε ταυτοχρόνως το δικαίωμα στην παράδοση του ελληνικού έθνους, που καταπιέζονταν από τους Οθωμανούς και άρα τελούσε σε συνθήκες πολιτιστικής υποταγής, και ταυτοχρόνως ένα σύγχρονο κράτος όπου όλοι οι Έλληνες θα έχουν πρόσωπο, αξιοπρέπεια και δικαίωμα του λόγου και της έκφρασης. Αυτή την διάσταση, λοιπόν, δυστυχώς 200 χρόνια μετά ερχόμαστε να την παραμελήσουμε, προκειμένου να βυθιστούμε σε αναγνώσεις οι οποίες δοξάζουν το διχασμό. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ίσως το πιο καταστροφικό αποτέλεσμα των επίσημων επιλογών σε σχέση με την Επιτροπή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ή σε σχέση με την επίσημη ιστορία έτσι όπως γράφεται από αυτούς που κυριαρχούν στα τμήματα ιστορίας. Η αποδομητική λογική, κύριε Ρακά, στην Ελλάδα, για να μπορέσει να διακριθεί και να τραβήξει και το ενδιαφέρον, πρέπει να προκαλέσει διχασμό. Δηλαδή με την παρουσία της και μόνο, και με το λόγο της, εκεί κατατείνει, στο να διαφοροποιηθεί από το κύριο ρεύμα της ιστορίας όπως έχει καταγραφεί. Και έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Κύριε Καραμπελιά, έχετε γράψει τελευταία και ένα άρθρο, το έχω διαβάσει, για τη νέα μεγάλη ιδέα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η νέα μεγάλη ιδέα, και αν υπάρχει, πώς μπορεί να διαμορφωθεί? Είναι ένα ζήτημα που πλέον πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως είναι προφανές, και γι' αυτό ο τίτλος του βιβλίου μου είναι «Ρέκβιε, μία αναγέννηση», ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή όπου δεν έχουμε πλέον μεγάλα περιθώρια να κάνουμε λάθη, να ξαναγυρίσουμε νέους εμφυλίους κτλ. Γιατί βλέπετε ότι η ιστορία καλπάζει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Βλέπουμε ότι αυτός ο εχθρός, κυριολεκτικά προαιώνιος, τον οποίο έχουμε από το Magic Earth και μετά, και από τον οποίο προσπαθήσαμε να απελευθερωθούμε στα 100 χρόνια της Επανάστασης, επανεμφανίζεται διεκδικώντας την υποταγή μας σε μια ζώνη νεοοθωμανική στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε κρίση πληθυσμιακή, έτσι, δημογραφικό μεγάλο πρόβλημα. 40-50 χιλιάδες λιγότεροι είμαστε κάθε χρόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα έφυγαν. Επομένως, δεν έχουμε τα περιθώρια, και κυρίως, ίσως το σημαντικότερο, έχουμε μια νέα μεγάλη μετακίνηση των λαών. Ο κύριος Ρακάς έχει γράψει γι' αυτό, για το μεταναστευτικό. Έχουμε μια μεγάλη μετακίνηση των λαών που, ακριβώς γιατί είμαστε στα σύνορα των κόσμων, δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι εύκολα θα το αντιμετωπίσουμε, αν το δούμε απλώς από ανθρωπιστική σκοπιά. Άρα οι Έλληνες βρίσκονται σε μια στιγμή που είτε θα συνεχίσουμε μια πορεία που είχαμε παλιότερα παρακμή στα τελευταία χρόνια, είτε θα βαδίσουμε σε έναν αναγεννητικό δρόμο. Το ερώτημα που θέσατε είναι ποιος μπορεί να είναι ο στόχος μιας τέτοιας αναγέννησης. Εγώ γι' αυτό μίλησα ότι καταρχάς είναι η ολοκλήρωση της Επανάστασης. Η ολοκλήρωση της Επανάστασης μας δεν έγινε και πνευματικά και πολιτικά και πολιτισμικά. Δηλαδή οι Έλληνες σήμερα διαθέτουν ένα ακόμα μια μεγαλοσύνη από τα μεγάλα που είχαν στην ιστορία τους. Αυτό είναι ακόμα ο πολιτισμός και η ιστορία μας. Έχουμε χάσει τα μεγέθη, τα γεωγραφικά, τα οικονομικά, πάρα πολλά άλλα πράγματα, όμως παραμένουμε ακόμα ένα μεγάλο μέγεθος πολιτιστικό. Δεύτερο, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία στην Ευρώπη που δεν είναι πια η εποχή που η Ευρώπη εξορμούσε για την κατάκτηση του κόσμου ή ήταν μια απεικιακή δύναμη
πολύ ισχυρή, όπως ήταν μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίθετα, είναι μια Ευρώπη σε συρρήκνωση. Σε συρρήκνωση όχι μόνο οικονομικά, αλλά και στο εσωτερικό και πληθυσμιακά, αλλά και στο εσωτερικό των εδαφών της, από την πλημμυρίδα των μεταναστευτικών ρευμάτων, τα οποία θα επιταθούν τα επόμενα χρόνια. Φανταστείτε ότι το 2050 η Αφρική θα έχει 2,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Άρα η Ευρώπη βρίσκεται σε μια στιγμή όπου είναι υποχρεωμένη να αποφασίσει εάν, όχι μόνο η Ελλάδα, θα περάσει σε μια περίοδο χωρίς ευρωπαϊκή ταυτότητα στο ίδιο το εσωτερικό της, αυτό που λέει σήμερα και ο πρόεδρος Μακρόν, είτε θα κατορθώσει να διαμορφώσει μια πρόταση για τον κόσμο και έχει ως προς αυτό διάφορα μια προνομιακή θέση, γιατί έχει την παράδοση τη δημοκρατική και ούτω καθεξής, έτσι, που δεν υπάρχει αλλού, και θα μπορέσει να συγκροτηθεί και στρατιωτικά, αμυντικά και πολιτιστικά και οικονομικά. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ελλάδα σε αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εδώ δίνεται η σύγκρουση για την αυτονομία της Ευρώπης απέναντι σε αυτά τα ρεύματα που έρχονται από αυτό που λέμε Ευρασία. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο δίνεται σήμερα η σύγκρουση όχι απλώς για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αλλά για την οικοδόμηση της Ευρώπης. Αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου κατανόησαν ως ένα βαθμό ή έχουν κατανοήσει οι Γάλλοι, οι οποίοι βλέπουν την συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας όχι απλώς σαν μια ευκαιριακή στιγμή που θα πουλήσουν και κάποια όπλα, αλλά σαν έναν άξονα για την απαρχή συγκρότησης του αμυντικού βραχίωνα της Ευρώπης, που είναι απαραίτητος για να μπορεί να υπάρχει. Η Ελλάδα μπορεί λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πεδίο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να κάνει στο επίπεδο του πολιτισμού, προβάλλοντας την πολιτιστική της παράδοση, η οποία είναι μια παράδοση που έχει να κάνει όχι μόνο με την αρχαία Ελλάδα, δεν έχουμε μόνο τον Παρθενώνα, έχουμε και το Άγιο Όρος, έχουμε τη Βεργίνα, αλλά έχουμε και το Μιστρά, δηλαδή μια μεγάλη ιστορική πολιτιστική παράδοση που μπορεί να έχει και οικονομικό αποτύπωμα στο επίπεδο και του τουρισμού και άλλων πραγμάτων, και δεύτερο να μεταβάλει την Ελλάδα σε αυτό που έλεγε ο Καποδίστριας το 1814. Ο Καποδίστριας έλεγε το 1814 ότι η Ελλάδα πρέπει να κηρυχθεί ανεξάρτητη, μακριά από την επιρροή, έλεγε, όλων, και να μπορέσει να συνδυάζει για την Ευρώπη το πνεύμα το ευρωπαϊκό και την Ανατολή. Αυτό αντιπροσωπεύει η Ελλάδα. Μία σύνθεση ιδιαίτερη, η οποία μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό που λέτε το έχει αφομοιωμένο, γιατί η Ελλάδα δεν είναι είναι και μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει, αλλά για να υλοποιηθούν αυτά που λέτε, κάποιοι πρέπει να τα έχουν αφομοιώσει σαν αντίληψη, να έχουν αφομοιωμένο αυτόν τον πολιτισμό που λέτε, και όχι μόνο σε επίπεδο ελίτ, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, για να μπορέσεις να τον αναπαράγεις και να τον διαχύσεις, πρέπει να τον έχεις και να έχεις διαμορφωμένους και θεσμούς που θα κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα μελετούν, θα συντηρούν, θα αναπαράγουν και θα εμβαθύνουν σε αυτόν τον πολιτισμό και θα τον διαχέουν στον κόσμο, στην Ευρώπη. Εσείς βλέπετε δηλαδή κάτι από αυτά που λέτε να υπάρχει στον πραγματικό κόσμο? Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι, για να κερδίζουμε και χρόνο, επειδή αναφερθήκατε και στην Ευρώπη. Δηλαδή, συμφωνώ και εγώ, εγώ πιστεύω και εγώ όπως και εσείς ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή ίσως έχει την πιο προχωρημένη άποψη για το τι θέλει και τι μπορεί να παίξει, ή τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και το ρόλο που θέλει να παίξει. Δεν τον έχει ούτε η Γερμανία, τουλάχιστον η Γερμανία της Μέρκελ. Ας ευχηθούμε ότι η νέα Γερμανία που θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο προσεκτική σε αυτό. Και κυρίως όμως δεν τον έχει ούτε η Ισπανία. Διότι εκεί που πάει να δημιουργηθεί αυτό που λέμε, δηλαδή να παίξει ένα ρόλο η Ευρώπη με την προσπάθεια που κάνει η Γαλλία,
Βγαίνει ο κύριος Σάντζεθ, ο σοσιαλιστής κύριος Σάντζεθ, διότι οι σοσιαλιστές υποτίθεται σε αντίθεση με τους δεξιούς είναι πιο φιλιρινιστές, είναι πιο με το δίκιο, είναι πιο, εν πάση περιπτώσει, πιο, γενικά πιο, και δημιουργεί για να κερδίσει μερικά ευρώ, δημιουργεί προϋποθέσεις σύγκλησης με την Τουρκία για να αντιμετωπίσει, όχι μόνο για να κερδίσει χρήματα, αλλά για να αντιμετωπίσει και την ίδια τη Γαλλία, γιατί θεωρεί την πατρίδα, την χώρα του, ως έναν άλλο πόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικό από αυτό της Γαλλίας. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καραβελιά, τώρα. Φοβάμαι ότι εάν αναζητάμε εκεί το ελληνικό οράμα, δεν θα το βρούμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε πολλές επιλογές. Τα πράγματα καθορίζονται από τις πραγματικούς συσχετισμούς. Θα θέλαμε, επί παραδείγματι, εγώ προσωπικώς, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να υπάρχει μία άλλη στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ευρώπη και την Τουρκία. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Θα ήθελα, δηλαδή, μία Ευρώπη, σε αυτό που έλεγε ο Ντεγκόλ, από τα Ανατλαντικό στα Ουράλια, που ελπίζω κάποια στιγμή να συμβεί. Καλά, αυτά τώρα, εντάξει, αυτά είναι για τα βιβλία, ναι, κύριε Καραμπελιά. Εγώ σας άφερα συγκεκριμένο παράδειγμα, άμεσο, ναι, χειροπιαστό. Πώς θα μπορέσει τώρα η Γαλλία με την Ισπανία, ακόμα και την Ιταλία, εγώ να φτιάξουν, να συνυπάρχουν μέσα σε μια νέα Ευρώπη, με τα χαρακτηριστικά που λέτε. Στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν μικρό συμφέροντα, μεγαλύτερα συμφέροντα, αντιθέσεις, όμως η συνολική πραγματικότητα που πιέζει την Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμο, από την Κίνα οικονομικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι αυτά την κατάσταση της αλλαγής της πληθυσμιακής και της πολιτιστικής, κατά τη γνώμη μου, σπρώχνουν προς μια κατεύθυνση ενοποιητική. Και πιστεύω ότι η Γαλλία, η οποία μην ξεχνάτε ότι είναι το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης μέχρι το Μάη του 68, έτσι, θα δείτε ότι η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήρι της Ευρώπης. Σήμερα δεν συμβαίνουν μόνο η Γαλλο-Ελληνική Συμμαχία, θα δείτε ότι στο εσωτερικό της γαλλικής κοινωνίας έχουμε και των ελίτων γαλλικών μια μεγάλη στροφή κατανόησης του τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα μακρύ δρόμο, το ξέρω. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα προλάβουμε, διότι εμείς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία πρώτη. Όμως, όπως και στη Γερμανία, η οποία μέχρι χτες και ακόμα στηρίζει την Τουρκία, έτσι ήταν η πιο φιλοτουρκική δύναμη στο εσωτερικό της Ευρώπης, ισχύει αυτό που λέτε και για την Ισπανία. Να δούμε όμως, θα μείνει ο κύριος Σάντσες ή θα πέσει η κυβέρνησή του. Θέλω να πω ότι εδώ πρόκειται για μια πορεία χρόνων στην οποία να δούμε αν το βέλος πηγαίνει προς τα εκεί που λέω εγώ, προς μια απόπειρα ενοποίησης, δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί, ή αντίθετα. Εγώ πιστεύω ότι πάει προς τα εκεί, γιατί σπρώχνουν οι πραγματικότητες οι γεωπολιτικές, οι παγκόσμιες, που υποχρεώνουν τους Ευρωπαίους, εάν θέλουν να έχουν έναν οποιοδήποτε ρόλο, να βρούνε μορφές συνασπισμού. Μέχρι τώρα είχαμε βρει σε ένα και μόνο επίπεδο. Και η Ελλάδα πώς μπορεί μέσα σε αυτό το πράγμα να ενταχθεί. Μέσα σε αυτό λοιπόν, σας είπα, είπατε ήδη πριν για την πολιτιστική. Σας λέω το εξής. Οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι που έρχονται κάθε χρόνο τουρίστες στην Ελλάδα, θα πάνε να δούνε τον Παρθενώνα, θα πάνε στην Ολυμπία, θα συνδεθούν ή θα θέλουν να συνδεθούν με μια τέτοια μεγάλη παράδοση. Οι άνθρωποι που μας έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη και πάνε στο Άγιον Όρος ή στα Μετέωρα ή αλλού, συνδέονται με αυτή την πολιτιστική παράδοση. Εάν εμείς αυτή τη μεταβάλουμε έτσι σε όπλο μας και κατανοήσουμε τη σημασία της και εμείς και οι ελίτ της χώρας, οι οποίοι συχνά κοιμούνται, έχουμε ένα τεράστιο όπλο, αυτό που σας λέω ότι ανέφερε ήδη ο Καποδίστριας. Θα μπορούσε, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη να έχουμε μια μεγάλη ακαδημία ορθόδοξων σπουδών που δεν διαθέτει η χώρα, ενώ έχει, ας πούμε, το Παρίσι ή η Νέα Υόρκη. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεγάλη ακαδημία αριστοτελικών σπουδών στα Στάγυρα.
θα μπορούσαμε ένα σύνολο από πράγματα τα οποία θα αποτελούσαν και όπλα απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό. Φανταστείτε μια μεγάλη ιατρική ακαδημία στην ΚΟ, που είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη και όπου ήδη πηγαίνουν κάθε χρόνο και κάνουν διάφορα συνέδρια Ευρωπαίοι ή και από άλλες χώρες γιατροί. Δηλαδή, αυτά που λέτε, ένα όραμα που λέει ότι θέλουμε μια χώρα ανεξάρτητη, η οποία έχει πραγματοποιήσει μια παραγωγική ανασυγκρότηση, στηρίζεται στον εαυτό της, αλλά κοιτάζει και προς τα έξω, δεν κοιτάζει μέσα, δυναμώνει μέσα για να μπορεί να κοιτάει έξω. Μάλιστα. Αυτό βρίσκω εγώ στον Καποδίστρια, στο Βενιζέλο ή στον Κουμουντούρο, σε πάντως, μικρότερη κλίμακα. Θα δώσω το λόγο, επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα δώσω το λόγο και στον κύριο Ρακά για να ολοκληρώσουμε. Πάντως το όραμα, η αναζήτηση του οράματος είναι κεντρικό ζητούμενο από εδώ και πέρα. Να δούμε αν η πολιτική ηγεσία, η πνευματική ηγεσία και η οικονομική αστική τάξη, που πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ έτσι, όπως έλεγε παλιά και ο Χαραλαμπίδης, είναι, ο Χαραλαμπίδης το έλεγε, οι διάφοροι άλλοι το λέγανε, είναι πολύ έτσι ακούλτουροι, αν έχει μια οικονομική, η ελίτ, η κινητρία δύναμη στις αστικές δημοκρατίες είναι η αστική του τάξη. Όταν η αστική τάξη δεν έχει όραμα, δεν θέλει να αποκτήσει όραμα και το μυαλό της απλώς εξαντλείται ή το ενδιαφέρον της εξαντλείται στο πόσο θα βγάλουμε αύριο και δεν τους ενδιαφέρει και πώς θα τα βγάλουν, το παιχνίδι δεν παίζεται. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι ώρα τώρα να τα αναλύσουμε, ίσως και δεν είναι και ο χώρος εδώ κατάλληλος να αναλύσουμε. Εάν σε αστικές δημοκρατίες. Τελειώνω, ναι, τελειώνω. Οι αστικές δημοκρατίες προϋποθέτουν αυτό που σας είπα. Νομίζω δεν έχουμε περιθώρια. Αλλά με δύο λόγια, κύριε Ρακά, για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Ναι, κοιτάξτε καταρχάς. Σε ένα λεπτό το πολύ. Αν θα δείτε, η Ελληνογαλλική Συμφωνία προβλέπει τη σύσταση δεκάδων επιτροπών που θα εκπονήσουν το έργο της αμυντικής συνεργασίας και συνεργασίας επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν ενώ το ελληνικό πολιτικό σύστημα αναλύσκεται στο επίπεδο των σκυλοκαυγάδων στη Βουλή. Απαιτεί θεσμική αναβάθμιση. Επομένως, άλλο μενταλιτέ πολιτικό. Εκ των πραγμάτων. Θα τα πούμε άλλη φορά μαζί. Ναι. Θα σας καλέσω άλλη φορά εδώ είστε στη Θεσσαλονίκη εσείς και τα πούμε. Έχουμε τελειώσει Εντάξει. ο χρόνος δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, πήραμε την αφορμή για αυτή την εκπομπή για την αποτίμηση των 200 χρόνων από ένα βιβλίο που έχει γράψει ο κ. Καραμπαλιάς. Το παρουσιάσαμε. Το είδατε και στις οθόνες σας. Θα παρουσιαστεί την Κυριακή και στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 6 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Θα συντονίζετε εσείς, κύριε Σαντή. Καλή σας νύχτα.